Σε ένα ψιδωτό οικοδόμημα, σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Κώστα Σισμανίδη, εναπόθεσαν οι σταγυρίτε στην τέφρα του Αριστοτέλη μετά το θάνατό του στη Χαλκίδα. Μην ξεχνάμε ότι ο Αριστοτέλης πέθανε στη Χαλκίδα το 322 και σε λίγο πήγανε επίσημα οι σταγυρή εκεί, μια επίσημη αντιπροσωπεία και παρέλαβε την τέφρα του μέσα σε μια χάλκινη ιδρία και την απέθεσε στον τάφο του, αυτό που θα σας δείξω σε λίγο, στην πατρίδα του στα αρχαία Στάγυρα. Το οικοδόμημα εκτό από ταφικό μνημείο ήταν και ηρό, προκειμένου να αποδίδονται τιμέ στον μεγάλο φιλόσοφο. Είχε στέγη λοιπόν με λακωνική κεράμωση και σε μερικά από τα κεραμίδια υπήρχαν σφραγίσματα με τα κεφαλαία Β-Α που σημαίνει, το γνωρίζουμε εμείς και μάλιστα της εποχής του Αλεξάνδρου, ότι προήρχονται από το βασιλικό κεραμοποιείο, από την Πέλα. Οι αρχαιολογικέ έρευνε ξεκίνησαν το 1990 και έφεραν στο φω του τείχου του αψιδωτού κτίσματο μέγιστου ύψου 1 μέτρου και 80 εκατοστών, ενώ εντοπίστηκε ένα μαρμαροθετημένο δάπεδο που στο κέντρο του, όπω υποστηρίζει ο Ανασκαφέα, υπήρχε ένα βωμό. Μπροστά στην, στον τάφο του ακριβώς βρέθηκε ένα εξαιρετικό και μεγάλο ορθογώνιο δάπεδο στρωμένο με μάρμαρα, ένα μαρμαροθετημένο λοιπόν δάπεδο στο κέντρο του οποίου υπάρχει σήμερα μία μία επιφάνεια 1,5 επί 1,70 περίπου, έτσι, στην οποία μέσα βρήκαμε λατύπη, πελεκούδια μαρμάρου και άλλα στοιχεία και πολύ στάχτη βέβαια και δεν υπάρχει περίπτωση να υπήρχε εκεί τίποτε άλλο παρά ένας βωμός. Σύμφωνα με τον κύριο Σισμανίδη, οι Σταγυρίτε τίμησαν τον Αριστοτέλειο Σύρωα, σωτήρα, νομοθέτη και δεύτερο οικιστή τη πόλη του, εφόσον με δική του μεσολάβηση στον Φίλιππο, επανειδρύθηκαν το 340 π.Χ. τα Στάγυρα, που είχαν καταστραφεί από τον ίδιο τον Μακεδόνα Βασιλιά το 349 π.Χ. Νομίζουμε τα έχω βρει πολλά, γύρω στα 50. Από Αλέξανδρο Μεγάλο, από τον Αλέξανδρο τον Τρίτο και ύστερα. και για να είμαι έτσι τώρα ως προς τη χρονολόγηση πιο ακριβής, ακριβώς στο δάπεδο αυτό που ήταν στημένος ο βωμός μπροστά στον τάφο, σε, μια, σε έναν αρμό μεταξύ των ψηφίδων βρήκαμε ένα νόμισμα, άρα την εποχή της κατασκευής αυτού του μαρμαροθετήματος, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο τάφος του Αριστοτέλη καταστράφηκε κατά τα βυζαντινά χρόνια όπως στο ίδιο σημείο κτίστηκε ένας πύργος. Μέσα εκεί οι Βυζαντινοί ακριβώς μέσα χτίσανε ένα μεγάλο τετράγωνο πύργο διαστάσεων 6x6 και όπως καταλαβαίνετε κύριε Ροδάκογλου καταστρέψανε τα πάντα στο εσωτερικό. Οι ανακοινώσει έγιναν κατά τη διάρκεια συνεδρίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη για την επέτειο 2.400 χρόνων από τη γέννηση του Αριστοτέλη, μαθητή του Πλάτωνα.